Επαναλειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και ανοίγει και πάλι τις πόρτες του προς τους πολίτες. Σύμφωνα με δηλώσεις τόσο του Δημάρχου Κορινθίου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου και της Διευθύντριάς του, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν μέσα από κινήσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταυρέλη, ο οποίος, όπως δήλωσε, προσπάθησε να βρει τρόπο να λειτουργήσει το Μουσείο μετά από την διακοπή της εξαργύρωσης των ενταλμάτων από τον Επίτροπο. Οι κινήσεις που έγιναν έφεραν τελικά αποτέλεσμα και έτσι ανακοινώθηκε και επίσημα η επαναλειτουργία του, στην οποία θα ενταχθούν και άλλα στοιχεία, όπως η λειτουργία του τρίτου ορόφου, σαν βιβλιοθήκη και αναψυκτήριο. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι ξαναξεκινάει η λειτουργία του Μουσείου. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Πνευματικό, ο οποίος το είδε το πρόβλημα στη βάση του και με κέρυες κινήσεις, με τη βοήθεια βέβαια και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό οφείλουμε να το μνημονεύσουμε, αλλά και των φίλων του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, δουλέψανε προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια, θα γίνουν και άλλα πράγματα στο μέλλον, τα οποία θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά το μουσείο μας. Θεωρώ ότι εμείς κάναμε το αυτονόητο, την υποχρέωσή μας να ξεκινήσει και πάλι το Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου. Έγινε ένας μεγάλος αγώνας με πραγματικά ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με μια προσπάθεια που κατευθύνθηκε όλο αυτό το διάστημα κυρίως από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Σταυρέλη, ο οποίος ανέλαβε και τα διαδικαστικά από πλευράς του Δήμου και συνεργασίες που έπρεπε να γίνουν με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση, εδώ όλοι μαζί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λαογραφικού Μουσείου, ο πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου, του Λαογραφικού Μουσείου, αλλά και εγώ σαν Δήμαρχος και ο κ. Σταυρέλης εκφράζοντας το Δημοτικό Συμβούλιο, για να ανακοινώσουμε ότι αυτό το μουσείο ξαναλειτουργεί. Γίνεται ένα νέο ξεκίνημα και μάλιστα γίνεται ένα νέο ξεκίνημα με πολύ σημαντικές προοπτικές. Η προγραμματική σύμβαση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ, θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτα στα στελέχη του Μουσείου αλλά και στο Διοικητικό του Συμβούλιο να σχεδιάσουν σε βάθος χρόνου μια καλύτερη λειτουργία. Να προβληθεί το Μουσείο, να εμπλουτιστούν τα εκθέματά του, να αυξηθεί μέσα από την προβολή του ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται το Μουσείο, να γίνει ένα σημείο αναφοράς για την πόλη της Κορίνθου. Θα υπάρξει συνεργασία, υπάρχει ένας σχεδιασμός που σιγά σιγά θα υλοποιηθεί, θα αναφερθεί πιστεύω και η Μαρία εδώ που είναι διευθύντρια του Μουσείου, θα πει αρκετά για αυτό το θέμα, η κυρία Μέξια. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό το μουσείο, αυτό το σημαντικό μουσείο που είναι στην πόλη της Κορίνθου, θα πρέπει όλοι να το αγκαλιάσουμε. Να το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία, να προβληθεί και να αγκαλιαστεί από όλη τη χώρα. Γιατί έχει μοναδικά εκθέματα, η παρουσία του στην πόλη της Κορίνθου του προσδίδει μεγάλη αξία στην Κόρινθο, είναι σε ένα κεντρικό σημείο με ένα πολύ καλό σχέδιο αρχιτεκτονικό από τον αείμνηστο τον Κιδωνιάτη. Έχει ωραίους χώρους, ωραία εκθέματα και πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να έρθουν έστω και μία φορά να δουν εδώ αυτό το Λαογραφικό Μουσείο και τα εκθέματά του. Η προσπάθεια που κάναμε δεν ευωδόθηκε διότι κόπηκαν τα εντάλματα από τον Επίτροπο. Στη συνέχεια βρήκαμε μια άλλη φόρμουλα με τον Σύλλογο Φίλων του Μουσείου, με τον κύριο Σταυρόπουλο, την κυρία Πετρακάκη, τον κύριο Τζαναβάρα και όλα τα εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάναμε κάποιες εκδηλώσεις με σκοπό να μείνει ένα απόθεμα για να μπορέσει να συμβάλλει στην λειτουργία, στην ελάχιστη λειτουργία θα έλεγα του Μουσείου. Παρήλθε και αυτό και δεν μπορούσε να συνεχίσει με τις ίδιες τακτικές. Με τη βοήθεια και των στελεχών και ιδιαίτερα της Διευθύντριας της Μαρίας Μέξια προσπαθήσαμε να βρούμε άλλον τρόπο να συμβάλλουμε διότι πραγματικά η βούληση της Δημοτικής Αρχής ήταν να συνεισφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επαναλειτουργήσει το Μουσείο. Μετωπίσαμε τα προβλήματα που ακούσατε, προσπαθήσαμε να είμαστε δίπλα στο Μουσείο. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να περάσουμε ένα μήνυμα και στους συμπολίτες μας ότι όταν έχουμε μια καλή συνεργασία, είχαμε μια άψογη συνεργασία και με τη Διευθύντρια του Μουσείου και με τον κύριο Τζαναβάρα
και με το Δήμο, καταφέραμε πολλά πράγματα. Καταφέραμε αυτά που ακούσατε. Ένα μήνυμα λοιπόν στις εποχές αυτές που ζούμε, τις εποχές της κρίσης, τις εποχές της αβεβαιότητας, είναι η προσπάθεια. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό και η σωστή συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο, διότι ήταν δίπλα μας, ήταν δίπλα στις αγωνίες όλων των ανθρώπων του Μουσείου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτός το ίδιο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν δίπλα μας και πραγματικά ομόφωνα ανταποκρίθηκε στα αιτήματά μας. Πέρα από όλα όσα ακούστηκαν και από τον Δήμαρχο αλλά και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, θα καταλάβατε ότι στόχος μας είναι, και θέλω να το τονίσω και εγώ, να λειτουργήσει το μουσείο μέσα στην πόλη όχι σαν τουριστικός προορισμός ή σαν γεωγραφία, ας το πω έτσι, αλλά σαν ένας τρόπος ζωής, σαν ένα σημάδι τρόπου ζωής και έκφρασης που θα αποτελέσει και θα συντελέσει στη διαμόρφωση της εθνικής προσωπικότητας και της εθνικής ταυτότητας των πολιτών της Κορίνθου. Όλο αυτό θα γίνει συνοπτικά έτσι όπως σας το παρουσίασε ο Δήμαρχος, αλλά θα σας πω και κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό που είπαμε για τον τρίτο όροφο θα είναι η αρχή της ολικής αναμόρφωσης του μουσείου, προκειμένου το μουσείο να αποκτήσει ένα σύγχρονο πρόσωπο, βασισμένο στις νέες μουσιολογικές μελέτες, οι οποίες ήδη εκπονούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Στον τρίτο όροφο λοιπόν του μουσείου θα λειτουργήσει ένα μικρό καφέ, θα υπάρχει προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς επίσης και μία βιβλιοθήκη, στην οποία θα μπορεί να μπει ο κάθε πολίτης και να διαβάσει και να ξεφυλίσει βιβλία σχετικά με την πόλη και την ιστορία της πόλης της Κορίνθου. Όπως έγινε κατανοητό, ο τρίτος όροφος έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ένα από τα λίγα, μάλλον το μουσείο και ο τρίτος του όροφος, ένα από τα λίγα κτίρια της πόλης μας, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να δεις μέχρι και πέρα από το Ηραίο. Θα είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο θα αναβαθμίσει πάρα πολύ και τη γύρω περιοχή και το χώρο του μουσείου. Στην αίθουσα του Ισογείου, εδώ που βρισκόμαστε, η σκέψη μάλλον είναι να λειτουργήσει σαν ένας πολυχώρος πολιτισμού. Μέσα στο χώρο αυτό θα επιτελούνται και θα πραγματοποιούνται καθημερινά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στους μαθητές και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως έτσι και αλλιώς θα έχουν συνηθίσει όλοι αυτοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 1993 συγκεκριμένα. Αλλά ταυτόχρονα θα συμβαίνουν και πολλά άλλα πράγματα. Σκεφτόμαστε με τη νέα χρονιά, από το Σεπτέμβριο δηλαδή, να είμαστε έτοιμοι, ευχόμαστε μάλλον να είμαστε έτοιμοι και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενηλίκους.